Το Σούνιο είναι ένας από τους γνωστότερους αρχαιολογικούς χώρους όχι μόνο της Αττικής, αλλά και όλης της Ελλάδας. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον ναό του Ποσειδώνα πάνω στο Σουνιακό Βράχο. Σήμερα όμως θα εξετάσουμε και ένα άλλο πρόσωπο του χώρου, όχι τόσο γνωστό όσο ο ιερός χαρακτήρας του. Τη σύνδεσή του με το Ραμνούντα και τη σημασία τους ως ιερά οχυρά των ανατολικών παραλίων της Αττικής. Με δύο πανίσχυρα φρούρια που διοικούσε ο στρατηγός της παραλίας και δύο ισχυρές θεότητες να προστατεύουν το θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στην Αττική και την Εύβοια, οι Αθηναίοι μπόρεσαν να διατηρήσουν την κυριαρχία του ναυτικού κράτους τους. Το ίδιο το όνομα Σούνιο προέρχεται από παλαιότερους τύπους του ρήματος σώζω με την έννοια του φυλάσσω, διασφαλίζω. Τα ευρήματα, τα οποία φτάνουν αρκετά πριν την γεωμετρική περίοδο, μαρτυρούν ότι υπήρχε κάποια μορφής λατρεία στο χώρο αυτό, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός από πάντοτε για την ασφάλεια της Αττικής, καθώς εποπτεύει και τη θάλασσα και την ενδοχώρα της Λαβριωτικής, όλο τον ορεινό όγκο, όπου υπήρχε η μεταλλευτική δραστηριότητα. Ο Σουνιακός Βράχος, ύψους 60 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, είναι το σημείο που αντικρίζουν για τελευταία φορά όσοι φεύγουν με πλοίο από την Αθήνα και πρώτο όταν επιστρέφουν από το ταξίδι. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται το πιθανότερο σημείο όπου θα έλαβε χώρα ο μύθος του Αιγαία, που με τον πνιγμό του απολύπη, νομίζοντας πως ο γιος του θανατώθηκε από το Μινόταυρο, έδωσε αφορμή να ονομαστεί στη μνήμη του το Αιγαίο. Όπως προκύπτει τόσο από τα ανασκαφικά δεδομένα, όσο και από τα ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία, ο χώρος ήταν σπουδαίο κέντρο υπαίθριας λατρείας, τουλάχιστον κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., πριν δηλαδή από την οικοδόμηση των δύο μεγάλων ναών, του Ποσειδώνα και της Αθηνάς Σουνιάδας. Η θέση του Σουνίου ήταν πάντοτε γνωστή εξαιτίας των φημισμένων ιερών του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Ήδη η πρώτη μαρτυρία για το Σούνιο, την πρώτη μαρτυρία για το Σούνιο την έχουμε στον Όμηρο, ο οποίος αναφέρει ότι στο ταξίδι της επιστροφής του Μενέλαου από την Τρία, ο κυβερνήτης του πλοίου του, ο Φρόντης, χτυπημένος από βέλη του Απόλλωνα, πέθανε και τάφηκε στο Ιερό Σούνιο, που σημαίνει ότι ήδη από τότε υπήρχε κάποια μορφής λατρεία στον βράχο του Σουνίου. Μαζί αρμενίζαμε λοιπόν, γυρνώντας από την Τρία, ο Ατρίδης και εγώ. Αγαπημένοι και πιστοί φίλοι. Μα όταν στάγιο Σούνιο φτάσαμε, στον Αθηνών τα Κροτήρη, ξάφνου ο Φίβος, του Μενελάου σκότωσε τον Τιμονιέρη, σαγίδες ρίχνοντάς του εκειδά πάνω στο πλοίο που τρέχε πυκνές, και ενώ κρατούσε στα χέρια το τιμόνι. Στον Φρόντι, γιο του Ονίτορα, που δεν τον έφτανε άλλος, όταν φουρτούνες πιάνανε να κυβερνά καράβι. Αντίθετα, η πρώτη μαρτυρία για την ιερότητα του Ραμνούντα έρχεται από τον Παυσανία, τον περιηγητή του 2ου αιώνα. Ο Ραμνούς αντλεί την ονομασία του από τον αντίστοιχο Ευδοκιμούντα εκεί Θάμνο. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της παραλιακής ζώνης της Αττικής και εποπτεύει την είσοδο του Εβοϊκού. Υπάρχει κατοίκηση ήδη από την νεολιθική περίοδο, αλλά ο καθαυτού οικισμός τοποθετείται στον 4ο και 5ο αιώνα. Ψηλά στο λόφο σώζεται το ιερό της Νέμεσης και τα ταφικά μνημεία των Ραμνουσίων. Για το ιερό αυτό ο Παυσανίας λέει τα εξής. Από το Μαραθώνα, ακολουθώντας τον παραθαλάσσιο δρόμο που οδηγεί στον Οροπό, σε απόσταση 60 περίπου σταδίων, συναντά κανείς το Ραμνούντα. Οι κάτοικοί του έχουν τα σπίτια τους κοντά στη θάλασσα. Σε μικρή όμως απόσταση από αυτήν βρίσκεται το ιερό της Νεμέσεως,
η οποία είναι η πιο αδυσόπιτη από όλους τους θεούς για όσους ανθρώπους ζουν ασεβώς. Στο Σούνιο η υπαίθρια λατρεία ασκείται ήδη από τους Μυκηναϊκούς χρόνους, όμως τον 7ο αιώνα π.Χ. στήθηκαν στο χώρο αγάλματα κούρων. Οι κούροι αυτοί, αναθήματα πλούσιων ναυτικών και εμπόρων, τοποθετήθηκαν στην κορυφή, ώστε να είναι ορατοί από τους ταξιδιώτες. Παρέμειναν εκεί ως το 480, οπότε καταστράφηκαν από τους Πέρσες, μαζί με τον παλαιότερο ναό του 6ου αιώνα, που δεν ολοκληρώνεται. Λίγο μετά τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., στα χρόνια 444 έως 440 π.Χ., οι Αθηναίοι, μετά τις νίκες τους κατά των Περσών, χτίζουν νέο ναό δωρικού ρυθμού. Από τους Κίονες απουσιάζει η ένταση, δηλαδή η ελαφριά καμπύλωση, και αντί των 20 ραβδόσεων που φέρουν οι δωρικοί Κίονες, τούτοι του Σουνίου διαθέτουν 16. Έτσι, μπόρεσε να αντιμετωπιστεί η μαλακή υφή του μαρμάρου, ώστε να αντέξει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο ακροτήρι με τους θαλασσινούς ανέμους και την υγρασία. Χρησιμοποιήθηκε ντόπιο μάρμαρο από το λατομείο της Αγριλέζας που εντυπωσιάζει με τη λευκότητά του. Στον οπισθόδομο, το πίσω μέρος του ναού, θα φυλάσσονταν τα πολύτιμα αναθήματα αλλά και ο θησαυρός του ναού, το ποσειδονιακό χρήμα, δηλαδή αυτό που θα προσφερόταν στο Θεό από τα μεταλλεία του Λαβρίου. Στο βάθος του σικού θα πρέπει να στεκόταν το άγαλμα του Θεού, από το οποίο όμως κανένα ίχνος δεν σώζεται. Άκουσε την προσευχή μου, Ποσειδώνα, άρχοντα του κόσμου, γαλαζομάλι, σύ που χαίρεσαι με τα θαλασσινά κύματα και τα θηρία. Σύ, Θεέ, ασώζεις τα ριζά της γης και την ορμή των πλοίων, την καλοτάξιδη χαρίζοντας ειρήνη, υγεία και άμεμπτο πλούτο. Οι μετόπες του κτηρίου δεν ήταν διακοσμημένες. Οι ανάγλυφες παραστάσεις μεταφέρθηκαν ανάμεσα στην είσοδο του προνάου και την εξωτερική κοιονοστοιχεία. Γενικά, η Ζωοφόρος είχε παραστάσεις κενταυρομαχίας, γιγαντομαχίας και τους άθλους του Θησέα. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, τα περισσότερα ανάγλυφα έχουν φθαρεί. Από τα αετώματα σώθηκε σε καλή κατάσταση μια καθιστή μορφή από το ανατολικό αέτομα και από τα ακροτήρια μόνο το κεντρικό ανθέμιο. Ενώ το Σούνιο ήταν αφιερωμένο στον Ολύμπιο θεό της θάλασσας, ο Ραμνούντας ήταν ο τόπος λατρείας της Νέμεσης. Αυτό είναι το σπουδαιότερο ιερό στην Ελλάδα, αφιερωμένο στη θεά Νέμεση. Ω Νέμεση, σε επικαλούμε θεά, μέγιστη βασίλισσα. Όλα τα βλέπεις, όλα τα ακούς και επιβραβεύεις. Σε σένα υπάρχουν τα δίκαια των θνητών ανθρώπων. Πανυπέρτατη θεά, έλα, μακάρια, αγνή, πάντοτε βοηθός τους μίστες. Δώσε σε αυτούς νου αγαθό, απομακρύνοντας τις μισητές σκέψεις, τις υπεροπτικές. Στη θεογονία του Ησίωδου, η Νέμεσης αναφέρεται για πρώτη φορά ως κόρη της νύχτας. Αρχικά, επέβλεπε την τάξη στην αγροτική ζωή και τη δίκαιη κατανομή των αγαθών. Με αυτή την ιδιότητα, λατρεύτηκε από τους αγρότες κατοίκους του Ραμνούντα. Αργότερα, έγινε μια αμήλικτη θεότητα που επέβαλε την τάξη και την ισορροπία όποτε αυτή διασαλευόταν από την Ήβρη.
Σύμφωνα πάντα με τη θεογονία, όταν η Νέμεση που επιβλέπει τα ανθρώπινα έργα επιστρέψει στον Όλυμπο μαζί με τους άλλους θεούς, τότε θα εξεφανιστεί και το σιδερένιο, το σύγχρονο γένος των ανθρώπων. Η ακμή του ιερού αρχίζει μετά τη μάχη του Μαραθώνα, αφού η ήττα των Περσών θεωρήθηκε τιμωρία της αλαζονικής του συμπεριφοράς. Φαίνεται πως και τους βάρβαρους που είχαν αποβιβαστεί στο Μαραθώνα τους είχε βρει η οργή της, γιατί πιστεύοντας αλαζονικά ότι τίποτε δεν θα τους εμποδίσει να κυριεύσουν την Αθήνα, έφεραν μαζί τους ένα μάρμαρο από την Πάρο για να τους στήσουν τρόπαιο, σαν να είχαν ήδη πραγματοποιήσει το έργο τους. Το μάρμαρο αυτό ο Φιδίας το έκανε άγαλμα της Νεμέσεως. Ο πρώτος μικρότερος ναός θεωρήθηκε πως ανήκει στη Θέμιδα και κτίστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. με πολυγονική τυχοδομία. Αξιόλογα αγάλματα βρέθηκαν στο εσωτερικό του. Το γυναικείο άγαλμα που βρέθηκε μέσα στο σικό θεωρείται λατρευτικό της Θέμιδας ή κάποιας ιέριάς της, στηριγμένο σε βάση με την επιγραφή του αναθέτη «Μεγακλής, Μεγακλέους, Ραμνούσιος». Ο Γλύπτης καταγόταν επίσης από το Ραμνούντα, λεγόταν Χερέστρατος και έζησε στα τέλη του 4ου αιώνα. Η Θέμης λατρευόταν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν ισότιμη. Το δίδυμο αυτό ιερό είχε σχέση με τις φιλοσοφικές και μυστικιστικές αντιλήψεις των αρχαίων περί της τάξεως του σύμπαντος. Δίπλα, προς βοράν, βρίσκεται ο δεύτερος ναός, κτισμένος από ντόπιο μάρμαρο, γύρω στο 435. Φαίνεται ότι παρέμεινε ατελείωτος, όπως δείχνουν οι αράβδοτοι σπόνδυλοι των Κιώνων. Στο εσωτερικό, φυλασσόταν το άγαλμα της Θεάς, έργο του μαθητή του Φιδία Αγοράκλητου. Η βάση του έφερε ανάγλυφες παραστάσεις με θέμα την παρουσίαση της Ελένης στη μητέρα της, Νέμεση, από τη Λίδα. Τους δύο ναούς και την πόλη συνέδεε μια ταφική οδός, γύρω από την οποία είχαν ιδρυθεί ταφική περίβολη με πλούσια γλυπτή διακόσμηση. Τα μνημεία ανήκαν στους εύπορους δημότες του Ραμνούντα. Είχαν συνήθως ταφές προσώπων της ίδιας οικογένειας και στολίζονταν με μαρμάρινα αγγεία ή ναόσχημα κτίσματα ή επιτύμβιες στήλες με ανάγλυφες παραστάσεις. Τα Νεμέσια τελούνταν στα τέλη Σεπτεμβρίου και περιλάμβαναν λαμπαδιφορίες Αθηναίων εφήβων. Οι έφηβοι αυτοί, όπως δηλώνεται από επιγραφικές μαρτυρίες στο φρούριο του Ραμνούντος, υπηρετούσαν τη στρατιωτική θητεία του στα σύνορα. Ίσως και το Σούνιο να ήταν ένα ανάλογο συνοριακό οχυρό που φυλασσόταν και από Αθηναίους εφήβους, εκτός από τους μόνιμους στρατιώτες της φρουράς. Σούνιο και Ραμνούς, λοιπόν, δεν ήταν μόνο σπουδαίοι θρησκευτικοί χώροι, αλλά και κέρυες στρατιωτικές βάσεις. Τις πρώτες ιστορικές μαρτυρίες για το Σούνιο ως φρούριο τις αντλούμε από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη, ενώ ο Έλιος Αριστίδης θα το θεωρήσει ως έρημα όχι μόνο της Αθήνας, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Η θέση του πάνω από τη θάλασσα, σε ένα σημείο που βλέπει και προς τον Εμπορικό και προς τον Σαρωνικό και το Αιγαίο, είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα για την ασφάλεια των πλοίων που περιέχει την περιοχή. Πέρα από αυτό, είναι σημείο από το οποίο ελέγχεται και η ενδοχώρα, δηλαδή είναι τα ολοφόρα περιοχή, η ορεινή ζώνη της Λαβρωτικής. Το λιμάνι δυτικά του Ακρωτηρίου ήταν προκεχωρημένος ναύσταθμος των Αθηναίων στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, είτε προς τον Πειραιά, είτε πολύ περισσότερο προς το Αιγαίο. Διέθεταν δε στην ανατολική πλευρά του λιμανιού νεόσικους για δύο πολεμικά πλοία.
Η δε εμπορική αξία του δυτικού λιμανιού και των άλλων όρμων, που αναλόγως του καιρού λειτουργούσαν ως λιμάνια, ήταν μεγάλη για το Δήμο Σουνιαίων. Ήδη από το 455 π.Χ. οι Σουνίοις είχαν επιβάλει εισφορά 7 οβολών προς τιμή του θεού της θάλασσας Ποσειδώνα σε επιβατηγά ή εμπορικά πλοία που ελιμενίζονταν εκεί. Το ιερό του κατέχει την κορυφή του νοτιοδυτικού λόφου. Από το σημείο αυτό διακρίνεται το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής του πόρινου οχυρωματικού τείχους του Φρουρίου με τους πύργους. Η μοναδική πύλη βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του, κοντά στη θάλασσα. Το ιερό, που βρισκόταν μέσα στο Φρούριο, είχε και εκείνο το δικό του περιτύχισμα που διακοπτόταν από μνημειώδες πόρινο πρόπυλο. Το τείχος του Φρουρίου περιβάλλει έκταση περίπου 35 στρεμμάτων, μέσα στην οποία, εκτός από τον ναό του Ποσειδώνα, και ό,τι περιβάλλει το ιερό του, δηλαδή τα προπύλαια και τις στοές, υπάρχει και ένας οικισμός στις πλευρές ενός δρόμου που κατηφορίζει δυτικά του ναού μέχρι τους Ζηναιώσικους και ο οποίος χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο. Κατά πάσα πιθανότητα εκεί κατοικούσαν μέλη της φρουράς, η οποία ήταν εγκατεστημένη στο Φρούριο, και υπάρχουν αρκετές επιγραφικές μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε φρουρά στο Σούνιο, τιμούνται και οι επικεφαλείς της, στρατηγοί για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πολιτεία. Δεν έχουν γίνει ολοκληρωμένες ανασκαφικές έρευνες, δεν είναι απολύτως εξακριβωμένο πότε κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το τείχος. Είναι κατασκευασμένο από πόρινες και μαρμάρινες λιθοπλίνθους και έχει πύργους αναδιαστήματα. Η χρήση διαφορετικών τεχνικών και υλικών πιστεύεται ότι δηλώνει επισκευές και προσθήκες που έγιναν κατά τη διάρκεια του Χρεμονιδίου πολέμου και μετά. Σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας και μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια υπήρξε κέντρο πολεμικών περιπετειών και κάθε φορά γίνονταν προσθήκες και επισκευές. Μια μορφή οχύρωσης υπήρξε πράγματι κατά τον 6ο αιώνα, όταν οι Αθηναίοι πολεμούσαν με τους Αιγινίτες. Στον τόπο εγκατάστασης, εξόριστον από τα γύρω νησιά της Αίγινας και της Σαλαμίνας, σίγουρα θα είχε οχύρωση ήδη από τότε. Ο Στάης, που ξεκίνησε τις ανασκαφές στα τέλη του 19ου αιώνα, αναγνωρίζει σε ένα τμήμα πολυγονικού τείχους που σώζεται ανατολικά-βορειοανατολικά του ναού του Ποσειδώνα, μια πρώτη μορφή οχύρωσης. Ανεξάρτητα από αυτό, και επειδή σίγουρα θέλει εκτεταμένες ανασκαφικές έρευνες για να διαπιστωθεί η αρχική κατασκευή του τείχους, είναι βέβαιο ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της θέσης θα πρέπει να υπήρχε κάποια μορφή οχύρωσης. Αρκετά παλαιότερα, από το τέλος του 5ου αιώνα, στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, οπότε έχουμε την αναφορά από τον Θουκυδίδη ότι τυχίστηκε το Φρούριο. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Λακεδαιμόνιοι είχαν καταλάβει τη Δεκέλεια και είχαν αποκόψει την επικοινωνία με τον Εβοϊκό κόλπο. Ετοιμάζονταν τον ίδιο χειμώνα και οι Αθηναίοι, όπως είχαν αποφασίσει. Κατασκεύαζαν καράβια, έχοντας προμηθευτεί ναυπηγική ξυλία, και τύχησαν το Σούνιο, ώστε να το περιπλέουν με ασφάλεια τα πλοία που μετέφεραν το σιτάρι. Πολιτικά, τόσο το Σούνιο όσο και ο Ραμνούς υπάγονταν στους Αθηναίους. Η ανέγερση φρουρίων σε ισχυρή τοποθεσία εξασφάλιζε τον έλεγχο στο θαλασσινό πέρασμα ανάμεσα στην Αττική και την Εύβοια και τη διατήρηση της αθηναϊκής κυριαρχίας στο νότιο Εβοϊκό κόλπο για την προστασία των καραβιών της Αθήνας. Τη διαδρομή αυτή ακολουθούσαν τα πλοία που μετέφεραν το σιτάρι και τα άλλα προϊόντα από τις αγορές της Μαύρης Θάλασσας, το Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο στην Αθήνα. Ενδιάμεση σταθμή για τα πλοία που κατευθύνονταν στον Πειραιά. Γι' αυτό και η σημασία τους αυξήθηκε κατά τον Πελοποννησιακό, όταν χάθηκε ο δρόμος Οροπού Δεκέλειας. Ενώ όμως έχουμε την αναφορά του Θουκυδίδη στο Σούνιο, που εξυπηρετούσε αυτό το σκοπό, δεν έχουμε αναφορά στο Ραμνούντα.
Μήπως η ύπαρξη του φρουρίου αυτού ήταν ήδη γνωστή? Το φρούριο του Ραμνούντος ήταν ίσως αρκετά παλαιότερο. Το Σούνιο διαφέρει από τα άλλα φρούρια της Αττικής με την έννοια ότι δεν υπήρχε κατοίκηση, οικισμός εξακριβωμένος μέσα στο φρούριο. Ο μικρός ελληνιστικός οικισμός δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον κεντρικό οικισμό του Δήμου. Έχει διαπιστωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν οικισμοί ήδη από τον 6ο αιώνα και τον 5ο και κάποιος από αυτούς που θα πρέπει να ταυτίζεται με το κέντρο του αρχαίου Δήμου, το οποίο πάντως είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν μέσα στο φρούριο. Αντίθετα, στο Ραμνούντα, ένα άλλο από τα σημαντικά φρούρια της Αττικής, η πόλη ήταν τυχισμένη. Το κέντρο του Δήμου, το διοικητικό κέντρο και τα ιερά ήταν μέσα στο τείχος. Το φρούριο του Ραμνούντα αποτελείται από έναν εξωτερικό περίβολο μήκους 800 μέτρων και ένα μικρότερο εσωτερικό που περιβάλλει την κορυφή του λόφου. Η κύρια είσοδος του εξωτερικού περιβόλου βρίσκεται στα νότια και προστατεύεται από ορθογώνιους πύργους. Ορθογώνιοι πύργοι έχουν κατασκευαστεί και σε άλλα σημεία του τείχους. Στο εσωτερικό του περιβόλου έχουν βρεθεί ιδιωτικά και δημόσια κτίρια. Στην κορυφή του λόφου, εντός του εσωτερικού οχυρωματικού περιβόλου, υπήρχαν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Δύο μικρά λιμάνια στην παραλία κάτω από το φρούριο, το ανατολικό και το δυτικό, χρησιμεύαν για τα πλοία που έλεγχαν το πέρασμα του Εβοϊκού, αλλά και ως βάση για τα πολεμικά πλοία των Αθηναίων που περιπολούσαν στον Εύρυπο. Ο δρόμος σήμερα ξεκινάει από το Ιερό και κατηφορίζει προς την πύλη του Οχυρού που προστάτευε τους κατοίκους και τη φρουρά και καταλήγει στην νότια είσοδο του φρουρίου που είναι και η κύρια. Τα τείχη του στο σημείο αυτό διατηρούνται σε μεγάλο ύψος και χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ. Δύο τετράγωνοι πύργοι προστατεύουν την πύλη από την οποία μπαίνουμε στον ευρύτερο περίβολο. Πρόκειται για ένα μοναδικό παράδειγμα τυχισμένης πόλης που σώζεται σε τόσο καλή κατάσταση και όπως θεωρεί ο ανασκαφέας του Ραμνούντα, κ. Πετράκος, οι κάτοικοι του Ραμνούντα, οι δημότες του Ραμνούντα εργάζονταν την ημέρα στα χωράφια, στην μεγάλη επίπεδη ζώνη που απλώνεται γύρω από το φρούριο και τη νύχτα έμπαιναν μέσα και έκλειναν οι πύλες. Από το 1975 έως σήμερα, ο χώρος ανασκάπτεται και μελετάται συστηματικά με χρηματοδότηση της αρχαιολογικής εταιρείας. Έχει βρεθεί ένα μεγάλο πλήθος επιγραφών, χάρη στις οποίες έχουμε πολλές πληροφορίες για τη ζωή στο Ραμνούντα, για ονόματα δημοτών και για τους εφήβους που έμεναν στην περιοχή, υπηρετούσαν τη θητεία τους, φύλασαν το φρούριο. Η ζωή των κατοίκων διαμορφωνόταν από τη στρατιωτική διοίκηση και τις φιλικές ή εχθρικές σχέσεις της Αθήνας με τα άλλα κράτη. Ο σήμερα σχεδόν ερημικός χώρος, στα αρχαία χρόνια έσφιζε από ζωή. Αγρότες, τεχνίτες, στρατιώτες και μισθοφόροι, αγγελιοφόροι, κυβερνήτες πλοίων. Υπολογίζεται ότι εδώ κατοικούσαν περίπου 700 στρατιώτες όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν. Από εκεί επιτηρούσαν τις ακτές και τα μικρά νησιά όπου κρύβονταν πειρατές. Η ύπαρξη τείχους δημιουργούσε την υποχρέωση στους κατοίκους να ζουν με κανόνες. Η συσκότηση στο φρούριο εμπόδιζε, δυσκόλευε τις νυχτερινές επιδρομές των πειρατών. Η κυκλοφορία ήταν περιορισμένη. Οι δρόμοι ήταν στενοί. Μεγάλοι ναοί και μεγάλα σπίτια δεν υπήρχαν. Η αγορά του φρουρίου μικρή. Ο βωμός του Διονύσου χρησίμευε και ως θέατρο.
Επίσημη λατρεία του Δήμου ήταν αυτή της Νεμέσεως, προστάτηδα της αγροτικής γαλήνης. Βρέθηκαν όμως και πολλές ερμαϊκές στήλες. Μία μάλιστα μνημονεύει τον Ερμή ως προστάτη των ζώων. Όλα δείχνουν πως οι κάτοικοι ήταν φιλήσυχοι άνθρωποι, αγρότες και κτηνοτρόφοι και η κύρια έγνοια τους ήταν η εξασφάλιση της τροφής της χρονιάς. Σιγά σιγά αναγκάστηκαν οι δημότες να εγκαταλείψουν τη θεία γαλήνη που τους προσέφερε η απόμερη περιοχή και επί αιώνες να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. Ενώ στο Ραμνούντα έχουμε κατοίκηση μέσα στο φρούριο, έχουμε τον οικισμό και το κέντρο του Δήμου, στο Σούντα δεν υπάρχει οικισμός μέσα στον Δήμο. Λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας, οι οικισμοί του Δήμου αναπτύχθηκαν έξω από το φρούριο. Δηλαδή ξέρουμε ότι το κέντρο ενός Δήμου συνήθως είναι η αγορά και τα ιερά της πόλης. Αυτό δεν υπάρχει στο Σούνιο και πιθανώς και σε ολόκληρη την Αττική εκτός του Άστεως, της Αθήνας δηλαδή. Στο Ραμνούντα η πόλη αναπτύσσεται μέσα στο φρούριο. Έχουμε δηλαδή ένα συγκεντρωμένο οικισμό. Αυτή είναι η διαφορά. Οι Σουνίες ήταν εγκατεστημένοι στα υψώματα πάνω από το λιμάνι. Υπάρχουν πολλοί οικιστικοί πυρήνες και μεμονωμένες αγρικίες που συχνά εντάσσονται σε συγκροτήματα με εργαστήρια επεξεργασίας μεταλλεύματος. Στην κορυφή του ακροτηρίου υπήρχε ένας συνοικισμός χαμηλότερα από το ιερό του Ποσειδώνα και ένας δεύτερος μεγάλος συνοικισμός βρισκόταν κοντά στο λιμάνι. Κατά μήκος ενός αρχαίου δρόμου στη βορειοδυτική πλευρά του ιερού βρέθηκαν πολλά οικοδομικά λείψανα. Οι Αθηναίοι είχαν φροντίσει να οχυρώσουν έτσι στρατιωτικά και θεϊκά όλες τις άκρες του κράτους τους, τις επικίνδυνες για απόβαση ακτές. Κάθε στρατηγικό σημείο που ελέγχει ως παρατηρητής το χώρο του Αιγαίου προστατευόταν από μια θεότητα, ο Ραμνούς από την Έμεση και το Σούνιο από τον Ποσειδώνα. Μόλις όμως υποχώρησε αυτή η στρατηγική του σημασία, επήλθε και η φθορά. Αυτή είναι περισσότερο εμφανή στην περίπτωση του Ραμνούντα. Λόγω της απομακρυσμένης του θέσης, γνώρισε τη λαιλασία και το θρησκευτικό μένος κάποιων χριστιανών. Εκεί, ναός και τεχισμένη πόλη, σήμερα πια ερημική τόπη, άγνωστη, ανεξερεύνητη και απρόσιτη στους πολλούς. Πόσο διαφορετική είναι όμως η εικόνα στο Σούνιο, που είναι αγαπημένος αρχαιολογικός χώρος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Η λαιλασία του ναού τον περασμένο αιώνα από πολλούς ναυτικούς που μετέφεραν σπονδύλους σκιώνων με τα πλοία τους, σαν εμπόρευμα προς πώληση σε αρχαιολάτρες, δεν κατάφερε να καταστρέψει το μνημείο. Ό,τι όμως απέμεινε είναι κατάγραφο από εκατοντάδες ονόματα που χάραξαν, πολύ περαστικοί, που προσπάθησαν να συνδέσουν το όνομά τους με το θαυμαστό αυτό οικοδόμημα. Το ίδιο ετόλμησε, ρομαντικά σκεπτόμενος, και ο Λόρδος Βίρονας. Η υπογραφή του αναγνωρίζεται εύκολα στη βόρεια παραστάδα του ναού. Η στίχη που αφιέρωσε στον κοσμολόγητο σουνιακό βράχο σε ένα από τα ποίηματά του, σίγουρα τροφοδοτούν τη λάμψη του ιερού τόπου. Άσε με πάνω στου Σουνίου τα μαρμαρένια απόκρημνα βράχια, όπου τίποτα δε φράζει τα κύματα, κι εγώ ίσως ακούσω τους ψιθύρους, συντρόφους να περιφέρονται, και εκεί επάνω, σαν κύκνος, με τραγούδια σβήσω.